Καλημέρα σε όλους και όλες σας. Θα ήθελα εκ μέρους του ΚΚΕ και όλης της αντιπροσωπείας που είμαστε σήμερα εδώ να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία, κουράγιο, γιατί είμαστε πραγματικά σε δύσκολες εποχές, σαν χώρα, σαν λαός, και φυσικά οι εξελίξεις όλες εμάς δεν σας κρύβουμε ότι μας ανησυχούν, άσχετα αν έχουμε αυτό που λέμε την αισιοδοξία, την ελπίδα και την ιστορική αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και τα πράγματα θα πάνε μπροστά. Φυσικά με την προσπάθεια και τη βοήθεια όλων. Και βεβαίως θα ακούτε κι εσείς πάρα πολλές φορές διάφορα κόμματα εκεί στη Βουλή, αλλού, τους κυβερνώντες, να μιλάνε για την ανάπτυξη που ήρθε, που έρχεται, για τις επενδύσεις, για όλα αυτά. Φυσικά, δεν βρισκόμαστε στην περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα και το λαό μας την προηγούμενη δεκαετία. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε αρχίσει σταδιακά να βγαίνουμε από την οικονομική κρίση. Βρισκόμαστε σε μια ανάπτυξη η οποία μπορεί να είναι ακόμα μικρή, αδύναμη, ανεμική όπως τη λέμε, και επισφαλής, όμως είναι ανάπτυξη, μόνο που είναι καπιταλιστική ανάπτυξη. Και ξέρετε, γι' αυτό, αυτό για μας έχει μια εξήγηση, και όχι μόνο για μας, για την ίδια την επιστήμη, για τον ίδιο το λαό, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, αν θέλετε, και στις ζωές μας, στην καθημερινή δράση μας. Είναι ανάπτυξη για τους λίγους, είναι ανάπτυξη για το μεγάλο κεφάλαιο, και βεβαίως με παροχές περισσότερες από τη μεριά της κυβέρνησης. Συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, της προηγούμενης κυβέρνησης, δυστυχώς και η σημερινή κυβέρνηση, με πιο εντατικούς ρυθμούς σε μια σειρά ζητήματα. Δηλαδή, τον κρατικό προϋπολογισμό που κατατέθηκε προχτές και θα συζητηθεί στη Βουλή, πάλι μας ανησυχεί ότι τα υποζύγια θα είναι οι εργαζόμενοι, θα είναι ο λαός, θα είναι τα λαϊκά στρώματα αυτοί που θα πληρώνουν. Το φορολογικό νομοσχέδιο επίσης, έτσι όπως το είδαμε και επίσης έρχεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή, δίνει φοροαπαλλαγές σε μεγάλους ομίλους, σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για να κάνουν τις επενδύσεις τους, για να ανακουφιστούν κλπ. Κλπ. Όμως δεν κάνει το ίδιο για τον εργαζόμενο λαό. Για τους μισθωτούς, για τους εργάτες, για τους αυτοαπασχολούμενους ή για τους φτωχούς αγρότες, τους κτηνοτρόφους κλπ. Όπου εξακολουθούν να πληρώνουν. Δηλαδή, αν δείτε την αναλογία, εξακολουθεί να είναι το 7% να το πληρώνουν οι μεγάλοι, αυτοί που έχουν δηλαδή και τη δύναμη και το χρήμα και το κεφάλαιο και τα πολλά λεφτά, και το 93% να το πληρώνει αυτό που λέμε εργάτης, εργαζόμενος, μισθωτός. Και μια σειρά άλλα μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα στο κοινωνικό ασφαλιστικό, όπου έρχεται να επιδεινώσει μια κατάσταση. Φυσικά δεν είναι τωρινό πρόβλημα. Έχει ξεκινήσει από το 1992 το πάρσιμο πίσω ασφαλιστικών δικαιωμάτων στην υγεία, την πρόνοια, την περίθαλψη, όσο είναι στον εργασιακό βίο ο μισθωτός, και βεβαίως στη σύνταξη. Μείωση συντάξεων, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, οπότε πάει σε πολύ μεγάλη ηλικία μετά ο συνταξιούχος, ενώ πρέπει να έχει ελεύθερο χρόνο, τέλος πάντων να ανακουφίζεται από τη δουλειά μιας ζωής. Και από αυτή την άποψη μας ανησυχεί και αυτό το νομοσχέδιο, και το έχουμε βάλει μπροστά να παλέψουμε και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, στους αγώνες, για να μην περάσει σε χειρότερη κατεύθυνση. Γιατί το κύριο εδώ είναι ότι τα δίνει όλα στους ιδιώτες και κάνει την ασφάλιση και τη σύνταξη για τον εργαζόμενο να τον παίζει στον τζόγο. Δηλαδή να πληρώνει μια ζωή όσο εργάζεται, όσο διαρκεί ο εργασιακός του βίος, να πληρώνει σε επενδυτές, σε ιδιώτες, για να έχει πιθανόν μια σύνταξη αύριο και για να έχει ασφάλιση τώρα όσο καιρό εργάζεται, και βεβαίως στο τζόγο που παίζεται, γιατί το δίνει σε επένδυση, μετά δεν ξέρει αν θα πάρει και τι θα πάρει. Εκτός από αυτό που λένε αυτοί, μια εθνική σύνταξη που θα είναι 280 ευρώ. Δηλαδή τι να κάνεις με 280 ευρώ. Ένα συνταξιούχος, ούτε τα στοιχειώδη φάρμακα δεν μπορεί να πάρει στις ηλικίες των 70 χρόνων, των 75, και πάει λέγοντας στη συνέχεια. Άρα λοιπόν αυτά είναι προβλήματα που αφορούν όλους μας.
και αφορούν και τους εργάτες, αφορούν και το τεχνικό προσωπικό και τους υπάλληλους και τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες των πόλεων και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Και όλοι μαζί είναι ανάγκη να φτιάξουμε ένα τέτοιο μέτωπο, ένα κοινωνικό μέτωπο, μια κοινωνική συμμαχία και να παλεύουμε ενάντια σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και φυσικά δεν θα έλεγα τώρα, γιατί ξέρετε τις απόψεις μας, εμείς παλεύουμε και για ένα συνολικό διαφορετικό σχέδιο στην οικονομία, για μια άλλη κοινωνία που είναι απαραίτητο και αυτό να γίνει. Γιατί αυτά τα ζητήματα πάνε μαζί. Το τι μισθό έχω, το τι σύνταξη παίρνω, το τι υγεία έχω, αν μπορώ να πάω να πάρω τα φάρμακα ή να μην πληρώνω συνέχεια το γιατρό για να με γιατροπορεύει. Τι παιδεία χρειάζονται τα παιδιά μου και τι μόρφωση. Τι αθλητικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, γιατί έτσι πρέπει να ζει ο άνθρωπος. Είναι ανθρώπινη ανάγκη. Αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Όπως δεν είναι πολυτέλεια και το να πάω μερικές μέρες με την οικογένειά μου διακοπές. Αυτά είναι σύγχρονες ανάγκες που τις έχει ανάγκη ο άνθρωπος και σήμερα δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει. Και εκεί πρέπει να πάμε. Μια τέτοια κοινωνία χρειάζεται να παλέψει αυτά τα ζητήματα. Και δυστυχώς μέσα σε όλα αυτά έχουμε και ένταση της καταστολής. Ο νέος συνδικαλιστικός νόμος, για παράδειγμα, που βάζει εμπόδια στη λειτουργία των σωματείων, που καθορίζει αποφάσεις για συμβάσεις ή για άλλα εργασιακά ζητήματα να τις παίρνει τελικά ο Υπουργός Εργασίας και να επιβάλλει στο τι πρέπει να γίνει, ζητήματα δηλαδή που έχουν κατακτηθεί με αγώνες που υπήρχαν μέχρι τα τώρα. Τα παίρναν σιγά σιγά πίσω βέβαια, αλλά υπήρχαν κάποια δικαιώματα. Πάνε να τα πάρουν πίσω. Το Μητρό Ομελών, το ότι γίνεται δηλαδή το Υπουργείο και το κράτος ουσιαστικά λες και δουλεύει για την ασφάλεια, για την αστυνομία, για τα μέτρα καταστολής, για να έχει ποιον ψηφίζει απεργία, ποιον ψηφίζει διεκδίκηση, ποιος ζητάει περισσότερα, τι περισσότερα δηλαδή, αυτά που δικαιούται. Άρα λοιπόν, και αυτό δεν αφορά μόνο το δικό σας κλάδο, αφορά όλους τους κλάδους. Αφορά όλη την οικονομία, αφορά όλη την κοινωνία, αφορά αυτό το σύστημα. Και αυτούς που μας κυβερνάνε και αυτούς που έχουν την πραγματική ιδιοκτησία και εξουσία σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και όταν έχεις όλα αυτά τα ζητήματα και όταν υπάρχουν και άλλα φαινόμενα διεθνή, για παράδειγμα, εμείς δεν αποκλείουμε και δεν είναι δικιά μας εκτίμηση μόνο αυτή, οι ίδιοι αυτοί οι οίκοι τα λένε, ότι έρχεται διεθνώς νέα κρίση. Δεν ξέρουμε αν θα πλήξει την Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να μην πλήξει και την Ελλάδα αν, για παράδειγμα, ισχυρές οικονομίες βρεθούν σε οικονομική κρίση. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία, που θεωρείται, ξέρετε, η ναυαρχίδα της ανάπτυξης και της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει επιβράδυνση στην οικονομία της. Που σημαίνει θα έχει επιπτώσεις και σε μια σειρά άλλες χώρες και εργαζόμενους. Το ίδιο είναι και η Γαλλία, οι άλλες χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επίσης έχουν οικονομικά προβλήματα και ανταγωνίζονται οικονομικά την Κίνα και τη Ρωσία. Και εδώ η Ελλάδα, που βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, έχει να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα. Μπορεί ο λαός μας, δηλαδή η χώρα μας, να γίνει θύμα αυτών των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων μεγάλων καπιταλιστικών κέντρων, ισχυρών δυνάμεων που για δικά τους συμφέροντα, τα δικά τους οικονομικά ή άλλα γεωστρατηγικά συμφέροντα τσακώνονται εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως αυτά οδηγούν σε πολέμους, σε επεμβάσεις, σε συγκρούσεις, με θύματα πάντα τους λαούς. Έτσι εξηγείται και η επιθετικότητα της Τουρκίας, της τουρκικής αστικής τάξης με τον Ερντογάν και για το Κυπριακό και για το Αιγαίο, οι διεκδικήσεις που έχει, οι απαράδεκτες διεκδικήσεις. Έτσι εξηγούνται οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, στη Συρία κλπ. Και βεβαίως η Ελλάδα και με τη νέα συμφωνία. Ακούσαμε τον Υπουργό Άμυνας, για παράδειγμα, της Ελλάδας να λέει στον Αμερικάνο ομόλογό του ότι η Ελλάδα, οι Έλληνες θα πολεμήσουν μαζί με τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ όπως πολέμησαν άλλες φορές στην Κορέα, θα στείλουμε στρατεύματα, θα κάνουμε εδώ, θα κάνουμε εκείνο. Και το λέει ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας. Αυτό δεν πρέπει να τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη, ο λαός πρέπει να βγάλει συμπεράσματα και από την ιστορία και πρέπει να βγουν σωστά συμπεράσματα για να μην γίνουν και τα ίδια λάθη και για να μην ακολουθούν οι ίδιες πολιτικές που τελικά την πληρώνει ο λαός μας και την πληρώνει η νεολαία μας. Αυτά, αν σας τα λέω, δεν είναι για να σας μαυρίσω την ψυχή, έτσι, δεν είναι αυτό το ζήτημα, αν και
Ξέρετε, οι ψυχές μας είναι μαυρισμένες από αυτά που ζούμε καθημερινά. Από την καταπίεση, την εκμετάλλευση, τα πολλά προβλήματα που έχει ο καθένας άνθρωπος στην οικογένειά του, στο επάγγελμά του, γενικότερα στην κοινωνία και επιδρούν από τις πολιτικές των μεγάλων. Όμως, τα λέμε αυτά γιατί πρέπει όλα αυτά να τα γνωρίζουμε. Εμείς θεωρούμε, κοιτώντας σας πραγματικά στα μάτια, ότι πρέπει οι εργάτες πρώτα απ' όλα να τα ξέρουν αυτά, να ενημερώνονται για τα ζητήματα, έτσι ώστε να μπορούμε να αποτρέπουμε χειρότερα, να μπορούμε να επιλύουμε προβλήματα που είναι προς το συμφέρον το δικό σας, άμεσα τώρα, και κυρίως να ανοίγουμε το δρόμο για να ανοίξει ένας καλύτερο μονοπάτι, μια καλύτερη λεωφόρος για μια οικονομία που θα υπηρετεί τους εργαζόμενους, για μια κοινωνία που θα είναι ο άνθρωπος κυρίαρχος, ο εργαζόμενος και βεβαίως που θα έχει αυτό στην πραγματική εξουσία και όχι αυτοί που την έχουν σήμερα. Φυσικά αυτό ακούγεται δύσκολο σήμερα, όμως εκεί πρέπει να πάμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και η εργατική τάξη, άμα συνειδητοποιήσει τη δύναμή της, άμα εσείς οι ίδιοι συνειδητοποιήσετε τη δύναμη που έχετε ως τάξη πρωτοπόρα, γιατί η πρωτοπορία σήμερα στις συνθήκες του καπιταλισμού είναι μόνο οι εργάτες. Εσείς μπορείτε να συσπυρώσετε και τους αγρότες και άλλους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και να ηγηθείτε σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί και τα άλλα λαϊκά στρώματα που ταλαντεύονται, συμβιβάζονται πολλές φορές, έχουν και άλλους στόχους, μπορούν κάτω από την ηγεσία της εργατικής τάξης να ανοίξουν ένα δρόμο και για τα δικά τους συμφέροντα. Αυτό που λέμε λαός, όλος ο ελληνικός λαός. Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σε μια πορεία ενωμένη, αλλά με καθαρό τέτοιο στόχο. Και όχι να γυρίσουμε πίσω σε άλλες εποχές ή να βιώνουμε τα στοιχεία της εκμετάλλευσης, είτε λόγω κρίσης, είτε λόγω ανάπτυξης που γίνεται πάλι για τους λίγους, ξαναλέω. Με αυτά τα λόγια ήθελα να σας πω ότι το ΚΚΕ θα βρίσκεται μπροστά, θα κάνουμε όσο μπορούμε με τις δυνάμεις που έχουμε, δεν είμαστε κι εμείς άμυροι και ευθυνών και λαθών που κάνουμε και αδυναμιών που έχουμε, προσπαθούμε όμως να γίνουμε καλύτεροι, να υπηρετούμε τους εργάτες, τους αγρότες, το λαϊκό παράγοντα, το λαϊκό κόσμο και να παίζουμε το ρόλο μας και στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο με τους εκπροσώπους που έχουμε και στα εργατικά σωματεία και στα εργατικά κέντρα και στις ομοσπονδίες και στους δρόμους του αγώνα. Άμα χρειάζεται με κινητοποίηση, με απεργία, με διαδήλωση, χτυπάμε αυτά των υπουργών τα γραφεία τους για να τους πιέσουμε να λύσουν ζητήματα, δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Μιλάμε στη Βουλή, αποκαλύπτουμε τα ζητήματα και κυρίως βρισκόμαστε στο δρόμο του αγώνα για να επιλύσουμε όσο μπορούμε καλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά και να ανοίξουμε κυρίως, ξαναλέω, το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να ευχηθώ ξανά καλή δύναμη, να έχετε υγεία στη διάθεσή σας.